Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, αύξηση έως και 7,75% θα δουν 1.724.713 συνταξιούχοι από τις αρχές του 2023, ενώ 900.000 περίπου συνταξιούχοι θα δουν στις συντάξεις του Ιανουαρίου μία αύξηση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Κάτι όμως που δεν φαίνεται να τους ικανοποιεί, αφού όπως υποστηρίζουν δεν γίνεται καμία ουσιαστική αύξηση που θα τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Για το λόγο αυτό, συνταξιούχοι από όλη τη Θεσσαλία θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να διαμαρτυρηθούν. Και αποφασίσαμε ομόφωνα για την Τετάρτη στις 7 του μήνα θα γίνει συγκέντρωση εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας. Το πρόβλημα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ότι εμείς αυτές τις αυξήσεις θεωρούμε κοροϊδία. Οι συνταξιούχοι χάνουμε το χρόνο γύρω στα 8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, μας κλέβουν. Επομένως αυτές οι αυξήσεις που θα δώσουν το 7,75% μόνο στις κύρες, εμείς απαιτούμε να πάρουν, να δουν οι αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, γιατί 1.000.000 και συνταξιούχοι συνάδελφοι μας δεν θα πάρουν ούτε δραχμή λόγω προσωπικής διαφοράς. Εμείς, η απόφασή μας είναι ομόφωνη, οι συνταξιούχοι να πάρουν όλοι όσα δικαιούνται. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑΝ, ο Μουλάρισας Θανάσης Κουματζέλης, αναφερόμενος στο έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ που αναμένεται να λάβουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, το χαρακτήρισε ψίχουλα και τόνισε ότι οι συνταξιούχοι ζητούν άμεση καταβολή των πληρωμένων δώρων, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες αποδοχές και αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 650 ευρώ από τα 360 και 384 ευρώ που είναι σήμερα. Αυτό που λένε για τα 250 ευρώ που λένε ότι θα δώσουν, θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία. Δεν είναι 13η σύνταξη. 13η σύνταξη θα πει που ο Μαντζέλης παίρνει 726 που παίρνω εγώ, πρέπει να πάρω το αξιόν, είναι 726. Τα 250 ευρώ το θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.